μεγάλα τραγούδια. Και μεγάλος διαγωνισμός που ολοκληρώνεται σήμερα. Πρώτη φορά έκανα σε δύο τεύχη, γιατί είναι μεγάλο το δώρο, είναι κοντά στα 200 ευρώπουλα. Άσματα βγαλμένα μέσα από τη ζωή, μέσα από την πραγματικότητα, την καθημερινή. Συμπέθερο, συμπεθέρα κτλ. Έχω σήμερα στις 3 παρακάτω ψηλά να κληρώσω μία σιδερούκλα, ένα σύστημα σιδερώματος από την Bosch, 180 ευρώ. Είναι η γεννήτρια από κάτω, είναι όλο το σύστημα και έχουμε τα τηλέφωνα από το πρωί και περιμένω να μπείτε και εσείς στην κλήρωση. 2310-287-888. Όπως καταλαβαίνετε, έχετε ένα 20 λεπτό, γιατί μετά βγάζουμε Κώστα Βασιλόπουλο και θα πάει μόνο με το μήνυμα. Δεν θα μπορούμε ταυτόχρονα να μιλάμε με τον Κώστα στον αέρα και να βγάζουμε και τηλέφωνα για να συμμετέχετε τηλεφωνικώς. Άρα, από τώρα και για το επόμενο 20 λεπτό, μπαίνετε στην κλήρωση, προστίθεστε μαζί με τους πρωινούς στο θέμα μας για το μεγάλο διαγωνισμό. Ένα, τον εβδομαδιαίο που είναι Lithos Hotel & Spa, διανυκτέρευση καταπληκτική με μία βραδιά, με πρωινό στον καταπληκτικό παλαιό Άγιο Αθανάσιο στο Καϊμάκ Τσαλάν, σε ένα πετρόκτιστο ατμοσφαιρικό με πολύ ωραίο ζεστό περιβάλλον ρομαντικό για σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να πάρετε το έτερο σας ίμιση που το έχετε σε εκτίμηση και να πάτε να μπείτε στις υγρασίες, αν με εννοείτε. 2310-287-888. Θέλω να πω ότι αυτοί να καταγγείλω τους χορηγούς, θα τους πω και μισή, γιατί τώρα περιμένετε τις γραμμές και δεν θέλω να σας αφήσω. Θέλω να καταγγείλω αυτούς που ενώ έχουν ομπρέλα, ενώ κρατάνε ομπρέλα, πάνε και μπαίνουν κάτω από το υπόστεγο στα μπαλκόνια και περιμένουν από εμάς που είμαστε λούτσα, γιατί και σήμερα μην έχω ομπρέλα ρε παιδί, δεν κουβαλάω και γενικά ομπρέλα. Γιατί περιμένεις από μένα να βγω έξω στη βροχή, ενώ έχεις ομπρέλα? Τι το θέλεις ρε μπίμπι μου το υπόστεγο? Ένα. Και όταν τύχει να κοιτάξουμε ένα τον άλλον, πέφτουμε πάνω στο στενό που δεν έχει βροχή, με κοιτάς εσύ με την ομπρέλα απορριμμένος. Γιατί δεν κάνω εγώ δεξιά να περπατήσεις εσύ? Τι την θέλεις την καμπιπιμένη την ομπρέλα? Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, η άλλη που σε βλέπει που έρχεσαι και προσπαθεί να σε μετατρέψει σε μονόφθαλμο πολύφημο κύκλοπα με ένα μάτι που θέλει να σου κάνει σουβλάκι το μάτι, για ποιο λόγο έχεις την ομπρέλα μαζί σου ενώ μπαίνεις κάτω από το μπαλκόνι? Να προστατέψεις την ομπρέλα? Σε παρακαλώ κυρία μου, σε παρακαλώ. Αφιερώνω την εισαγωγή στον φίλο με το βλέμμα, το απλανές βλέμμα, που εκεί στη Μητροπόλεως, κάτω από τον μπαλκόνι, και ενώ είμαστε λούτσα όλοι και πηγαίνουμε άκρη-άκρη, αυτός με την ομπρελάρα του, η οποία ήταν νομίζω βγαλμένη από κάποια παραλία, με κάτι ακτίνες να πούμε, λες και ήταν από ζαντολάστιχο τρακτέρ, με κοίταξε απορριμμένος και είπε, τώρα, του λέω, τώρα τι φίλε με την ομπρέλα γίγαντα, δορυφορική κεραία, τώρα τι, λέει, ποιος θα περάσει? Αυτός ένα μηδέν, συντονίσου λέω, ας σου κάνω αφιέρωμα. Γέλασε λίγο και κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει το πλάι. Αυτή η εισαγωγή, να μην φορτώσω άλλο. Πάμε, θυμίζω, 2310-287-888. Παίζουμε κιόλα σήμερα. Παίζουμε σήμερα με τραγούδι, παίζουμε με αντίστροφη μέτρηση, παίζουμε με έχασες ή κέρδισες. Γενικότερα παίζουμε με την ψυχολογία μας, παίζουμε με την νομεγκλατούρα. Ωραία λέξη νομεγκλατούρα. Έτσι ρε παιδί μου, μου αρέσει. Λες μια άγνωστη λέξη και πάμε γραμμές. Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα. Like the snows, σαν τα χιόνια. Ρε καλό στο κορίτσι. Τι κάνουμε Κωστή? Χθες ήσασταν όλοι απόντες. Χθες ναι. Μια μουγκαμάρα από το σοκ της Ξάνθης, δεν υπήρχε ναι. Τίποτα, τίποτα. Ναι. Σήμερα να βουσμίνουν τα λαμπιόνια πάλι σαν τρελά. Κωστή μου, να σου πω, από τη μια τα στενάχωρα, η στεναχώρια έτσι για την ομάδα. Από την άλλη αυτό που συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Πάρα πολύ ο κόσμος. Γίνεται εκεί στον Εύρο, παλεύουμε μόνοι μας ρε παιδί μου. Μου, θα σου πω κάτι που μου έστειλε ένα μήνυμα το πρωί και το απάντησα στο inbox στο Facebook. Μου λέει, Κωστή μου, δεν βλέπεις, παιδιά, φυσικά και βλέπω.
Και εγώ σε αυτόν τον τόπο μεγαλώνω και μεγαλώνω παιδιά. Θέλετε κι εγώ στο 2ωρο το μεσημέρι και την ώρα μου, στο 2ωρο το πρωί και το μεσημέρι, να συζητάω γι' αυτό, να σε ψυχοπλακώνω. Δεν θέλω τυφλό, ξέρω πολύ καλά τι συμβαίνει. Βλέπω ότι βαλόμεθα και όποιος δεν το βλέπει είναι πραγματικά τυφλός. Έτσι. Αλλά να συζητήσουμε τι για τον κορονοϊό θέλετε, για τον κορονοϊό και για τον Εύρο. Μπορώ παιδιά, αλλά αισθάνομαι ότι θέλω να σας πάρω το μυαλό από εκεί. Έστω αυτή την μία ώρα το μεσημέρι, τις δυο το πρωί, να σας αποσυμπιέσω λίγο. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνω. Έτσι, ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν και όρεξη πολύ δεν υπάρχει. Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, έτσι. Βλέπεις ότι υπάρχει μια ζωφερή γύρω-γύρω ατμόσφαιρα. Όταν βλέπεις τώρα και γίνεται πάνω, γίνεται ένα είδος πολέμου επάνω, έτσι. Ακριβώς. Μην περιμένετε να βγουν όπως βγαίνουν από τα ορίγματα παλιά. Και αυτό το πράγμα είναι ένα είδος πολέμου. Έτσι. Ακριβώς. Και να στείλουμε. Να στείλουμε την αγάπη μας σε όλα τα παιδιά εκεί πάνω που έχουμε παλεύουν. Και ακροατές και ζουμουσάκια και μου στείλαν και μήνυμα και πυροσβέστες και αστυνομικούς που είναι παοξάκια, φίλοι μας που είναι επάνω. Και στους εθελοντές, τι να πεις για τους εθελοντές. Αν των αλωνών είναι η δουλειά τους, τι να πεις για αυτά τα παιδιά που πήγαν εκεί από τον Εύρο που είναι. Με τα τρακτέρ τους και με όλα αυτά. Οι αγρότες, όλοι τους αγρότες που τους κατηγορούμε πρώτους όταν βγαίνουν να κλείσουν τους δρόμους για τα αιτήματά τους, τώρα έτρεξαν εκεί να βοηθήσουν όλη την κατάσταση. Κυριούλες με τα νερά, με τα ψωμιά, αυτά δηλαδή μια πραγματικά συγκινητική συσπήρωση του κόσμου και αντίδραση σε όλο αυτό που γίνεται. Γι' αυτό ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Να διαμορφώσω μου τα τρία τελευταία. Αυτά που λες, οπότε όρεξη πολύ δεν υπήρχε. Κάποια στιγμή θα τραγουδήσουμε. Εννοείται. Δώσε μου τα τρία τελευταία. Να βάλουμε και συγκλήρωση τώρα. Εγώ από το βράδυ περιμένω στον αγώνα πίστη στον εαυτό μας. Πίστη στον εαυτό μας. Λύσα. Τα μάτια να βγάζουν κολοφωτιές. Σωστό, σωστό. Έτσι, Νάντια μου, να πιστέψουμε στον εαυτό μας. Τα τρία τελευταία. Και περιμένω, έχω μεγάλη ελπίδα για το βράδυ. Είμαι σίγουρη θα τα καταφέρουμε. Έτσι. Λοιπόν, βάλε μου και εμένα στην κλήρωση. Βάλε Γιώργος, γιατί αν κερδίσω το ωραίο δωράκι αυτό θα το δώσω στο γιο μου. Τέλεια. Οπότε 5-1-8. 5-1-8. Έγινε. Γεια σου, γεια σου. Άντε, καλό μεσημέρι σε όλους μας. Σε φιλό. Έτσι έχει κατάσταση, παιδιά. Δεν είμαστε στην κοσμάρα μας. Το δηλώνω προς πάσα κατεύθυνση. Έχω απόλυτη συνέστηση τι συμβαίνει γύρω μου. Το ξαναλέω, μεγαλώνω δύο παιδιά. Το ένα είναι 10 και το άλλο είναι 4. Και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και με τις ιώσεις. Έτσι. Και με την κατάσταση στον Εύρο και με όλο αυτό το κλίμα γύρω μας. Ωστόσο, να έρθω κι εγώ να ξέρω τι μπορώ να κάνω. Να συνδέσω τώρα που μιλάει εδώ, να πούμε live ο άλλος από τον Εύρο. Είναι στις Καστανιές και πέφτουν να πούμε τα δακρυγόνα. Και να μιλήσουμε και για τον κορονοϊό και να σας ψυχοπλακώσω ακόμα περισσότερο. Δεν θέλω όμως. Κοιτάω και προσπαθώ να πάρουμε το μυαλό από εκεί, να συζητήσουμε για μπαλίτσα, να βάλουμε τα τραγούδια μας, να κάνουμε τις κουβέντες μας όπως κάνουμε πάντα, με τους διαγωνισμούς μας. Αυτό νιώθω εγώ ότι είναι ο ρόλος μου, παιδιά. Εντάξει. Πάμε. Παρακαλώ. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς το παιδί. Εγώ είμαι. Βεβαίως. Ωραία. Ο πρόδρομος είμαι. Γεια σου, ρε πρόδρομε. Τι γίνεται. Τι κάνουμε όλα καλά. Καλά αγοράκι. Θέλω, δεν θα σε ταλαιπωρήσω πολύ για αυτά που είπε πριν η γυναίκα. Ναι. Έχω τον αρχιό μου πάνω στον Εύρο ένα αξιωματικός στο πυροβολικό. Μάλιστα. Μου είπε ένα πράγμα. Μη φοβάσαι τον Εύρο, δεν πρόκειται να μας έρθουν από ξηρά. Ναι, καλά. Αυτό το ξέρω με κατηγορηματικό τρόπο. Έτσι. Το διαβεβαιώνω όλοι. Να ηρεμήσουν όλοι. Τουλάχιστον λέει από τον Εύρο δεν μπορούν να περάσουν αυτοί. Είναι το ποτάμι και είναι υπέρ μας. Ναι. Εκεί πέρα. Για στρατηγικά. Μπράβο στα παιδιά που δίνουν όλοι τους, άφησαν τις οικογένειες τους. Είμαστε σε εισαγωγικά σε επιφυλακή με τα κινητά ανοιχτά πάντα. Δεν είμαστε για να έρθουν πολύ μακριά, αλλά μην τους φοβάσαι, λέει, από εδώ δεν πρόκειται να έρθουν. Έτσι να τα ακούσει και ο κόσμος λίγο από αυτούς που έχουν τα μέσα και τα έχουν πιο εύκολα. Ναι. Και τους ανθρώπους ότι να μην φοβούνται από εκεί. Κλείνω την παρένθεση και. Δώσε μου και τα τρία τελευταία πριν μου πεις οτιδήποτε άλλο θες. Τα τρία τελευταία. Είναι τα 3-12. Βάλε με και εσύ δύο, μπορείς. Και στην εβδομαδία. Έτσι κι αλλιώς μπαίνετε στην εβδομαδία. Δεν τα διαφωνήσω. Είναι αυτόματο. Κατευθείαν, φίλε. Έχουμε. Έχω μηχάνισμα με σίγμα. Αυτό θα το ακούσουμε την Παρασκευή στις 3 δηλαδή, το εβδομαδιαίο. Την Παρασκευή στις 3 η ώρα θα κληρωθεί αυτός όπως κάθε εβδομάδα βγάζω τον τυχερό που θα πάρει το έτερο νήμιση και θα πάει λίθος Hotel & Spa.
Έτσι, υπέροχα. Δύο μέρες, μια διανυκτέρευση με πρωινό. Είναι καταπληκτικό το μέρος. Το ξέρετε, είναι μαγεμένο. Ο παλαιός Άγιος Αθανάσιος είναι, είναι ένα στολίδι. Έχω περάσει από εκεί, δεν έχω μείνει ποτέ. Υπέροχο. Αλλά είναι υπέροχος. Και το διατήρησαν το μέρος χωρίς να το αλλοιώσουν, χωρίς να το αλλάξουν το μέρος. Πρόσεξαν πάρα πολύ. Και τα σοκάκια και το πώς χτίζουν τα σπίτια τους και πεντακάθαρα όλα. Παραδοσιακά. 100%. 100%. Θέλω να καταγγείλω επίσης τον Παυλάρα. Δεν τον έχω γνωρίσει ποτέ τον άνθρωπο, αλλά ξέρω ότι κάνει προπαγάνδα υπέρ του Γκαρσία υποχθόνια τόσα χρόνια για να έχει προπονηθεί. Αυτό το κάνε σαν με τι ρευματάσιο ομπλικατόριο που λέω στην ώρα είναι προπαγάνδα υποχθόνια για τον Γκαρσία. Αύριο το περιμένουμε. Να πω και κάτι. Αμφιβάλλεις, φίλε, ότι ο Παύλος μέσα σε 10 λεπτά, δεν ξέρω προπονητικά στην πρώτη ομάδα τι θα μπορούσε να κάνει. Μας έχει δώσει σπουδαία δείγματα στην ΚΑΠΑ 19, 3 χρόνια ήτος. Αλλά αμφιβάλλεις ότι θα κλείδωνε τα αποδυτήρια. Θα κατάπινε το κλειδί και μετά αντίο ζωή. Θα τους έκανε όλους τούρμπο, φίλε, αμφιβάλλεις. Εγώ δεν αμφιβάλλω καθόλου. Και θα έχεις και ένα λοντιάδι απ' έξω. Εκεί που βγαίνουν. Απ' τη φυσούνα μόλις βγαίνουν. Εκεί είναι ο λοντιάδις. Γεια σου πρόδρομε. Η τρέλα είναι πολύ μεγάλο όπλο, να ξέρετε. Η ωραία τρέλα, έτσι, όχι παράνοια, όχι σχιζοφρένεια. Η ωραία τρέλα, καταρχήν αυτή μας συνοδεύει τόσα χρόνια, έτσι. Και είμαστε 48 και βγάζουμε ό,τι έχουμε μέσα μας, βοηθάει αυτό. Άλλος το λέει παιδικότητα, άλλος το λέει ενέργεια, άλλος το λέει δεν ξέρω εγώ τι. Άλλος μας στέλνει μηνύματα. Μηνύματα στο κινητό. Δεν το χαμηλώσαμε, μισό λεπτό. Τέλεια. Ναι, γεια σας. Παρακαλώ. Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς. Δεν πειράζει, θα τα πούμε με τα μάτια. Φοβερό βλέμμα. Να σε καλά. Επόμενος. Έλα. Ναι, ήρθα. Έλα. Έρχομαι ίν και ία ίμι. Ήλθον ελίληθα ελιλήθην. Τρίτη δέσμη 1989, καμένες λιχνίες. Μην τα λες αυτά ρε, γιατί είσαι τι? 48, αλλά πες ότι όταν μας βλέπουν στον δρόμο λένε 35. Μην τα λες αυτά. Δημητράκη, άστα αυτά τώρα, άστα φίλε, άστα. Προλάβαμε, εντάξει, κοίταξε, δεν βγήκαμε ραντεβού με την Σαμπουτζάκη, είναι αλήθεια, αλλά δεν είμαστε και στην πρώτη νιώτη τώρα, φίλε, άστα αγοράκι μου. Θα σου δώσω παρηγοριά για το αυτό που πέρασε το πρωί. Φίλε, με την οδή στην κουτσουλιά. Φίλε, αυτό που έχω ζήσει σήμερα, μου έχω πάρει τόσα μηνύματα. Φίλε, ο απέναντι με το Σουμπαρού έκλαιγε, κρεμάστηκε από την πόρτα του, γονάτισε κάτω. Έτσι έκλαιγε. Μου λέει δεν το πιστεύω αυτό, δεν μπορεί να έχει συμβεί σε σένα αυτό. Τι μάρκα είναι, του λέω, μπορείς να αναγνωρίσεις. Μου λέει Σιτροέν είναι, Πεζό είναι, Ρενό είναι. Άστο φίλε, δεν είναι. Πνιγμός. Μου έστειλε μήνυμα μέχρι και ο αρχιγλάρος, συγγνώμη Κωστή, που σου καταχέσαμε το αυτοκίνητο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά, αγοράκι μου, συμβαίνουν, αγόρι μου, συμβαίνουν. Μητσάκο, δώσε να σε βάλω στην κλήρωση. 838, βάλουμε. Δεν έχεις βάλει ποτέ, ναι. 838, φίλε, μου κάνει λίγο μονάδα πυροβολικού, που ήσουν στην 838 ναι. Πεπ. Μου κάνει λίγο μοντέλο της BMW, τι πήρα φίλε μια 838, τρελή, με spoiler. Εγώ Σάμο να ξέρεις, φαντάρο Σάμο να ξέρεις. Σάμο! Όχι ρε φίλε. Σάμο ανεπιθυμήτων φίλε. Πώς εσύ βρέθηκες εκεί ανεπιθύμητος, μου κάνει εντύπωση φίλε. Ανεπιθύμητος, ανήθηκα γαλώνει ρε, και με στείλαν εκεί. Αγόρι μου. Ανήθηκα γαλώνει. Ήπια γαλώνει ε. Φιλιά, γεια σου Δημητράκη. Γεια σου Angel, γεια σου Angel Events, φιλιά. Πάμε παρακάτω. Όλοι παίξατε όπως αντιλαμβάνομαι, έτσι. Ναι! Δεν πειράζει. Όσο περισσότερους προλάβουμε να βάλουμε στην κλήρωση. Χρήστο, και όσοι τι κάνεις εκεί κάτω, στα πόδια. Τι παλεύεις, πες μας λίγο, αγοράκι μου, μίλα στο λαό σου. Τι φτιάχνεις, τι καλώδια είναι αυτά, πού μπλέχτηκες, αγόρι μου. Σε τι παρέες μπλέχτηκες, παιδί μου. Και να σου πω κάτι. Τι σου χοντρά έξω που θα βγεις και πρόσεξε τι θα σου ρίξουν στο ποτό. Τι έγινε ρε παιδιά, αυτό δεν είναι κλασική συμβουλή, πρόσεξε εκεί στο ποτό θα σου ρίξουν. Ναι! Αχα, τέλεια και εδώ. Πάμε εδώ, ναι, γεια σας. Καλά με δουλεύετε, ναι, γεια σας. Έλα Κωστάκη, αγαρά. Τι τάκλινγκ είναι αυτό, τρεις έχεις πάει φίλε. Τι έγινε ρε φίλε, στην καροτίδα. Μέχρι και το Χρήστο έριξα ρε, τι γίνεται ρε. Μα, πώ
άλλους τους πετσόκοψες έτσι, αγόρι μου. Τι μαρκάρισμα μας την κάνει αυτό. Θα πάει τρεις φορά, θα αρκούσουμε τον Παναγιώτο Βασιλόπουλο και ακόμα θα περιμένω. Κοίταξε τον Παναγιώτο Βασιλόπουλο λίγο δύσκολο, τον μπασκετμπολίστα. Τον Κώστα τον Βασιλόπουλο ίσως. Τον Κώστα μωρέ, έλα μπερδεύτηκε. Να σου πω κάτι. Το φιλαράκι τον Βασιλόπουλο. Τι κολονοσκόπηση ραδιοφωνική είναι αυτή που κάνει γραμμές. Δηλαδή τρεις έχεις φάει τώρα με τη μία. Και να μου δίνουν τέσσερις. Δεν ξέρω, είναι χάρισμα. Δεν περίμενα να βγω. Λέω εντάξει, τώρα θα έχει παιδιά μπροστά κι άλλα. Έχει κι άλλα, κι άλλο πίσω. Να σε πάρω να σε πω ένα καλό μεσημέρι να χαιρετήσω και τον κόσμο. Τώρα η βροχή με σταμάτησε εμένα, είχα μια δουλειά αυτήν την εβδομάδα, θα φεύγω κατά 3,5 ώρα από εδώ. Ήθελα να πηγαίνω να περπατώ καμιά ώρα στο Καφτατζόγλιο ρε φίλε, στο καινούργιο γήπεδό μας. Να δω τι γίνεται και από εκεί. Να κάνεις, αλλά... πάρε και τη Μαρούπα, πάρε και τη Μαρούπα να σου κάνει μια εκτίμηση εκεί. Μπράβο, αυτό θα έλεγα. Τι γίνεται, τα πλοκάμια της γραφειοκρατίας για μας ισχύουν. Άρα, αυτό φίλε. Βλέπω. Με την Τούμπα, με τον Καφτατζόγλιο. Παντού. Λοιπόν, φιλαράκι. Ρε Κώστα, να σε ρωτήσω ό,τι κάτι. Και να κάνουν, μια ερώτηση να σου δεν κάνω. Μπορούν να μας σταματήσουν. Μια ερώτηση. Προς όλους. Νέους και παλιούς. Συντριβανίσιους και πιτσιρικάδες. Παοξίδες. Μεσήλικες. Σαραντάριδες. Μια ερώτηση μόνο. Τι στη ζωή μας ως ΠΑΟΚ μας δόθηκε εύκολα? Τι ήταν στρωμένο με βελούδα και ροδοπέταλα? Τι πήραμε, τι κατακτήσαμε? Πού φτάσαμε χωρίς κόπο, μόχθο, υδρότα, χωρίς αγώνα, χωρίς φθορά ψυχολογική? Πού, πες μου ένα πράγμα, ένα ρε παιδί μου, ένα. Δεν μπορούμε. Πουθενά αν και ποτέ, φίλε. Αν μας δοθεί κάτι εύκολο, okay. θα το θεωρήσουμε ότι είναι κάτι άλλο που γύρω. Έτσι ακριβώς. Κωστάκι, έτσι θέλω, βάλε ζυπεφέρες, βάλε σαχαρούλες, τέτοια πράγματα θέλω. Έχω ρε, εννοείται ρε φίλε, πάντα ποιότητα, πες μου mainstream. Όχι, δεν ξέρουμε τι γίνονται και με κορονοϊούς και με ευρώ. Βέβαια ρε παιδί, τι θέλετε. Αλλά για τον ευρώ που λες τώρα Κώστα που λέμε όλοι. Ναι. Σε όποιο σημείο της Ελλάδος γινόταν αυτό το πράγμα, Στερεά, Πελοπόννησο, Θεσσαλία, αυτήν την ομοσυχία θα είχε ο Έλληνας. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Το ξέρω φίλε. Το πιστεύω. Το πιστεύω. Μακάρι να τελειώσουν όλα ομαλά, να μην τραβιέται ο κόσμος και οι μετανάστες δεν φταίνε γιατί τους έχουν για ασπίδα η κρίση λύκη. Εργαλείο, ρε. Και δεν φταίνουν ούτε αυτοί. Εργαλείο. Τους χρησιμοποιούν τα σώματα ανθρώπινα. Χρησιμοποιούν για να πετύχουν το σκοπό τους. Φιλιά! Γεια σου Κωνσταντίνε. Έγινε μου, χαιρετώ. Φιλιά. Πάμε παρακάτ, γεια σας, 804. Χαίρετε. 804, σύντομη, περιεκτική, λακωνική, ούτε όνομα ούτε τίπορα. Μας λέει το νούμερό της, η κυρία που είναι η... Ναι, η Μάγδα. Γεια σου ρε Μάγδα. Πες μας ρε Μάγδα, μόνο ένα νούμερο, τι άλλο, πες μας κάτι, ένα γλυκόλογο, ένα πινελίκι, μια παραγγελιά. Με τη Νίκη να χορπηδάμε. Γεια σου Μαγδαληνή! Φιλιά! Γεια σου κυρία Μάγδα! Μπήκα στην κλήρωση! Εννοείται μπήκες αυτομάτως! Με το που βγήκες στο τηλέφωνο μπήκες κατευθείαν! Μπαίνω, βγαίνω! Φιλιά! Γεια σου Μάγδα! Έχω δωράκλα σήμερα, το επαναλαμβάνω! Για 3-4 ακόμα λεπτά Χρήστο Κιώση! Τελευταία εκπομπή παρουσίασης, κάμερα σε μένα! Τόση ώρα εγώ σκυμμένος, να ξέρεις, θα μου έχει πάει το αίμα στο κεφάλι, φίλε. Άμα διπλωθώ εδώ κάτω, σε παραδέχομαι, σε χειροκροτώ και σου βάζω για τραγουδάκρα. Ωραία, φίλε! Πρώτη εκτέλεση Χωσέ Παντίγιας στο καφέ Del Mar 2. Δεύτερη εκτέλεση Kenny G με σαξόφωνο, Christmas Songs. Πάμε γραμμές. Ναι, γεια σας! Ναι! Σε εσάς μιλάμε, μιλήστε μας κι εσείς! Δεν μπορούμε να τα πούμε με το βλέμμα! Κληρώνω σε 5 λεπτά, όχι σε 5 λεπτά, θα συνεχίσετε και με τα μηνύματα μετά. Στις 3 παρακάτω θα κληρώσω ένα καταπληκτικό σουξουμούξου σύστημα σιδερώματος. Μάρι, έλα κι εσύ εδώ πουλάκι μου, δεν έχεις μιλήσει ποτέ. Έλα τα αγόρι μου, έλα τα σεβιάρι μου. Πες ρε φίλε δύο κουβέντες στο λαό. Hello. Αγόρι μου, άμα το έχεις φίλε το αγγλικό δεν είναι. Ναι, Κέμπριτζ είναι. Αλλού είναι ο Μάριος, με τεσεβό παιδιά, άμα δω βλώ άνθρωπο με τεσεβό. Τέλος, τελειώνουν τα πάντα. Τελειώνουν. Πάω, γεια σας. Ναι. Ναι, καλησπέρα Κωστή. Ή καλό στο κορίτσι. Καλώς. Ποια είμαι. Τώρα, με ρωτάς τώρα, δηλαδή, τι περιμένεις. Δεν είσαι η Νίκη. Α, μπράβο. Το πέτυχες τώρα. Δεν είμαι η Νίκη, όντως. Όλγα. Όχι. Πάλι δεν το βρήκες. Η Χριστίνα είμαι. Έλα, τώρα έκανα πλάκα. Αλήθεια, Χριστίνα. Ναι, τώρα έκανα πλάκα. Τώρα έκανα πλάκα. Τουλάχιστον το βρήκες, δεν είμαι η Νίκη. Όχι, το ήξερα ότι είσαι Χριστίνα. Αλήθεια, τώρα ήταν παπάς ήταν το Όλγα, να ξέρεις. Θα μπορούσα να πω και Δουλτσινέα. Να ήμουν πιο πιστικός. Χριστίνα, είναι καλή Σαρακοστή. Και Σαρακοστή και Σαραγιώργο και Σαραδημήτρη, ό,τι αγαπάει ο καθένας. Ναι. Δεν είναι. Εσύ Σαρακοστή, ταιριάζει. Σαρακοστή, βεβαίως. Καλή Σαρακοστή, Κωστή.
Καλό μήνα, τι κάνεις, όλα καλά. Δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε με διάφορα πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας. Κοιτάμε. Ναι, δυσάρεστα και ευχάριστα, αλλά δεν... και το. Τα αντιμετωπίζεις ναι, ναι. πάρα πολύ καλά. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά, δεν γίνεται. Έτσι απλά... πρέπει, μη σε παίρνει από κάτω, γιατί γίνονται πολλά τρελά. Από όλες τις απόψεις. Από πολλές απόψεις. Δεν γίνεται. Πρέπει να βγάλουμε αντίδραση, πρέπει να σας πάρουμε το μυαλό από τη στενοχώρια. Έχουμε απόλυτη συνέστηση τι γίνεται γύρω μας. Σε πάσα, προς πάσα κατεύθυνση, ιατρικά, κοινωνικά, στα σύνορα, όλα, όλα. Και βάλτε και τον Πάοκ μέσα που μας στενοχώρησε, όλα. Δηλαδή, όλα, όλα μαζί. Okay. Άμα δεν το πάρεις έτσι σύγχρονα, θα τρελαθείς. Τι να πω, τι να πω, τι να πω. Χριστινάκη μου, δώσε μου τα τρία τελευταία ψηφία να σε βάλω. Α, 5,77. Αν δεν προλαβαίνουμε να παίξουμε, δεν είναι. Α, τι να προλαβαίνω, πάει, δεν σήμερα, γεια σας, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κορίτσι μου. Μπήκες έτσι κι αλλιώς στην κλήρωση. Γενικά, καλά που πήρα από μια καλησπέρα να παίξουμε, αλλά δεν πειράζει την επόμενη φορά. Γεια σου, Χριστινάκη μου. Φιλιά. Καλό μεσημέρι και θα τα πούμε, να είσαι καλά. Γεια σου, κορίτσι μου, γεια. Δυο τελευταίοι, ναι. Γεια σας. Μιλάτε μέσα στο στούντιο, παιδιά, με την ανέση. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, παιδιά, να φέρουμε κανένα καφεδάκι, τίποτα, να κάνουμε αφέψιμα, να βγάλουμε κανένα τσικαλάκι, κάτι τη. Ε, εσύ, παιδί μου, προσέχεις να μην σου ρίξουν τίποτα μέσα στο ποτό. Δεν θέλει να μιλήσει αυτό. Πάμε στον τελευταίο. Ναι! Έλα, Κωστή. Ήρθα! Έλα, ρε, Κωστή. Καλό στον ξέρω. Ναι. Πάρτε το πιάτο από την γλυστρίδα μου μπροστά σου. Έπεσα μέσα στο βαρέλι όταν ήμουν μικρό. Φίλε, το πιστεύεις ότι μου έστειλε μήνυμα στο inbox αυτός που με εμπόδισε με την ομπρέλα? Δεν σε γνώρισα ότι ήσουν εσύ, λέει. Εγώ ήμουνα με την ομπρέλα, πήγα να σου βγάλω το μάτι. Απίστευτο. Έτσι όπως ήμουν τυλιγμένος με την κουκούλα να πούμε έφεγα όλη τη βρόχα στο κεφάλι. Τέλος πάντων, για πες την αγάπη μας. Για πες λοιπόν. Τι να πω, Κωστή, Σαββατοκύριακο ήμουν πάνω στον Εύρο, έβλεπα τα σκηνικά. Τα τεκτενόμενα, μάλιστα. Αυτό είναι... είναι απελπισία σκέψη. Ναι, ναι. Μόνοι μας. Κουράγιο, εγώ δεν τρώω τον παπά. Κουράγιο στα παιδιά, τον Ευρώπα, κουράγιο επάνω έτσι. Στα παιδιά που κρατάνε. Αυτό, αυτό. Και στην κοινωνία την τοπική. Η σκέψη μας είναι μαζί τους. Όπως το είπες. Πέρα από κόμματα, πέρα από ιδεολογίες, πέρα δεν, από... Δεν υπάρχει. Αγαπάμε δεν την πατρίδα μας, αγαπάμε την πατρίδα μας, δεν σημαίνει ούτε ότι είμαστε χρυσαυγίτες, ούτε ότι είμαστε ακροδεξιοί, ούτε τίποτα. Την πατρίδα μας, τα σύνορά μας και τα μάτια μας. Έτσι, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Εγώ έφαγα και το σεισμίξ στο κεφάλι. Να, εγώ τα ήμια. Και... Τα ίμια ήμουνε στα ίμια, ας το μην ψάξω. Α, ήσουν, ε! Τι να δω παπά Ευαγγέλιο. Τι να δω παπά Ευαγγέλιο. Μάλιστα. Εγώ υπηρετούσα τότε στον πυροβολικό. Μάλιστα. Εντάξει, δώσε μου ξενοφόρο. 3-3-3, έτσι. Όχι, αυτός ακριβώς. Τέλεια. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Τα λέμε στο ναό. Θα τα πούμε εκεί το βράδυ. Όλοι στην Τούμπα. Δεν υπάρχει βροχή, δεν υπάρχει αγέρας, δεν υπάρχει αγιάζι, δεν υπάρχει τίποτα. ΠΑΟΚ, μαζί για μια ζωή. Εμείς μαζί για μια ζωή. Δεν λέει για μια περίοδο, για ένα πρωτάθλημα, για μια επιτυχία, για μια στέψη, για ένα τρίποντο. Δεν λέει έτσι. Έτσι, είπα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω, θα το πω και έτσι θα πάω στο διάλειμμα. Όταν αγαπάμε, είμαστε κοντά σε αυτόν που αγαπάμε, ακόμα και στα μη ευχάριστα και στις στιγμές που είναι στα κάτω του. Πάμε σήμερα να το γυρίσουμε, πάμε να βγάλουμε ψυχολογία, αντίδραση με φλόγα στα μάτια, με το μαχαίρι στο στόμα και να πάρουμε αποτέλεσμα. 0 πίσω, 2 μπροστά, λέω εγώ. Διάλειμμα, θυμίζω Αλφα Πάρκ, κορυφαίο πάρκινγκ και το πιο ανταγωνιστικό, με τις πιο φθηνές τιμές στην περιοχή αεροδρομίου Αλφα Πάρκ. 23-10-42-44-44, η πρώτη μέρα 4,5, οι δύο μέρες 8,5, οι τρεις μέρες 10-50, εξαιρετικές τιμές και βέβαια καυσόξυλο, κάρβουνο, είδη μπάρμπεκιου, φυτάς, όλγας 206, βελανιδιά, οξιά αποθηκευμένα από το Μάρτιο για τις κρύες μέρες, αλλά και επειδή έρχονται ανοιξιάτικες σουξουμούξου καταστάσεις με ψησίματα, με αυλές, με αυτά, με μπάρμπεκιου και τέτοια, όλα και τα κάρβουνα και τα είδη μπάρμπεκιου, ψισταριές και τον Αντάλλο θα τα βρείτε εκεί, στο φίλο μου, τον Κωνσταντίνο Φυτά, Όλγας 206 στον τεπό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε! Φοβερό πρόγραμμα θα είναι αυτό με τους δύο αρτίστες, με τους δύο λιράριδες. Θέλω να ξαναπώ πριν πάμε στον Κώστα Βασιλόπουλο ότι εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στις 3 στην κλήρωση για αυτό το σύστημα σιδερώματος από την Bosch και από την Electronet. Παμπουκίδης Νικολαίδης, ένα δώρο αξίας 180 ευρώ και στο εβδομαδιαίο δώρο που είναι Λίθος Hotel & Spa. Πάμε εντός ολίγου τώρα να συνδεθούμε με τον διευθυντή της Φόρσα, τον Κώστα Βασιλόπουλο. Υπάρχει αγώνα σήμερα στην Τούμπα.
9:30 η ομάδα πρέπει να βγάλει αντίδραση, η ομάδα πρέπει να δείξει και να θυμηθεί το καλό της αγωνιστικό πρόσωπο, αυτό που έδειξε στα δύο μάτς κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό ας πούμε, γιατί οι αγώνες που ακολούθησαν μετέπειτα ήταν απογοητευτικοί και με τον Ολυμπιακό και με την Ξάνθη, με μία ήττα και με μία ισοπαλία που εκεί που η διαφορά θα πήγαινε στο συν 1 πήγε στο μείον 7. Πάμε τώρα στον Κώστα Βασιλόπουλο που μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να συζητήσουμε μαζί του όλα τα της επικαιρότητας, τα του ΠΑΟ και όχι μόνο. Χαίρετε! Γεια σου Κωστή. Γεια σου Κώστα. Γεια σου Κώστα. Τι γίνεται? Μάτς σήμερα. Πολλαπλών αποδείξεων. Αν συμφωνήσεις. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι να διαφωνήσω, σε τι να διαφωνήσω. Για πολλούς λόγους. Για πολλούς. Για πάρα πολλούς λόγους. Και κυρίως γιατί θα πρέπει να μην το πολύ αναλύουμε αποδείξεων για όλους. Και τα λέω για όλους, αναφέρομαι στο ποδοσφαιρικό τμήμα και συγκεκριμένα στους ποδοσφαιριστές και στην τεχνική ηγεσία. Mm-hmm. Έτσι. Οι εμφανίσεις της ομάδας στο τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προκαλέσει έτσι, πολύ δυσάρεστα συναισθήματα. Καλούνται όλοι σήμερα να αποδείξουν ότι μπορούν να γυρίσουν, να αλλάξουν την εικόνα της ομάδας. Μέχρι ενό σημείου το γέγονε είναι ok. Από ένα σημείο και μετά όμως ήρθε η ώρα το να πείσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για την ομάδα. Έχει αποτυχίες καταγεγραμμένες, οι οποίες για να την περαστούν πρέπει από εκεί και πέρα να αλλάξει τελείως η εικόνα, οι εμφανίσεις και τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Είπαμε ότι ενδεχομένως να γινόταν η αρχή στην Ξάνθη. Δεν το είδαμε, γιατί η ομάδα είχε μια εμφάνιση εθνικώς, θα χαρακτηρίσω, απαράδεκτη. Αλλά καλύτερα είναι να συγκεντρωθούμε στο σημερινό παιχνίδι και όχι να να κοιτάξουμε πίσω. Και αυτό γιατί θεωρώ ότι έτσι θα βοηθήσουμε όλοι και την ομάδα σε αυτή την φάση. Που είναι απαραίτητη η όθηση σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Σε αυτήν. Λέω κάθε φορά, Κώστα, ότι όταν αυτός που αγαπάμε δεν είναι στα καλύτερά του, τότε πρέπει να είμαστε δίπλα του. Όχι σαν υποχρέωση, ας πούμε, σαν μια αγκαρία, αλλά επειδή το θέλουμε και επειδή το χρειάζεται. Και νομίζω είναι μια τέτοια στιγμή τώρα. Που πρέπει. Έτσι ακριβώς. Ο κόσμος έτσι να βρεθεί. Έτσι δίπλα. Ακριβώς. Δίπλα. Θα είναι πολύ σημαντική. Παρότι ο καιρός δεν βοηθάει, αλλά αυτά είναι δικαιολογίες. Πάω, είναι αυτός. Και δεν υπάρχει. Και ποιος δεν βοηθάει. Ο καιρός, λέω, δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Αλλά αυτά είναι ψιλοπράγματα τώρα. Μια βροχούλα ή ένα αγιάζι. Πρέπει να έχει πολύ κόσμο σήμερα στο γήπεδο και να βοηθήσει. Ο κόσμο θα έχει, θεώρησε το δεδομένο ότι θα έχει. Ναι. Ναι. Τι βλέπεις όσον αφορά στο το παιχνίδι, θα πάει στη δύναμη, θα παίξει ρόλο? Κοιτάξτε, νομίζω ότι πάω ξανά θα βγάλει αντίδραση. Ναι. Μερικές φορές είναι και θέμα εμπειρίας αυτό που βλέπουμε και λέμε και υπερασπιζόμαστε. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα βγάλει αντίδραση. Δηλαδή θα είναι κοντά, αν όχι ίδιος ή καλύτερος, με την απόδοση που είχε στο παιχνίδι κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Mm-hmm. Αυτή την εικόνα έχω. Νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί όλοι, και ο προπονητής και οι παίκτες, ότι τα περιθώρια στένεψαν. Ότι είναι υποχρεωμένοι πλέον απέναντι στον ιδιοκτήτη, στον κόσμο και στους εαυτούς τους, να δείξουν τι πραγματικά μπορούν να πετύχουν. Βέβαια, αυτή η αντίδραση βγαίνει αλακάρτ στον ΠΑΟΚ. Γιατί βγαίνει αλακάρτ και όχι συνέχεια, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι της παρούσης, ναι, να το συζητήσουμε, ναι, σήμερα. Ναι, σήμερα όμως έχω αυτή την εντύπωση ότι ο ΠΑΟΚ θα βγάλει αντίδραση στο γήπεδο. Θα δούμε και πάθος, θα δούμε και δύναμη, θα δούμε πράγματα που δεν τα είδαμε στον αγώνα πρωταθλήματος. Και αυτό νομίζω ότι θα του δώσει τη δυνατότητα να φτάσει σε μια νίκη. Τώρα, το εύρος μιας νίκης σήμερα είναι, μάλλον το εύρος μιας νίκης θα δώσει πλεονέκτημα, πόσο μεγάλο θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σήμερα μπορεί να κάνει το πρώτο και σημαντικό βήμα για να βρεθεί για τέταρτη συνεχόμενη φορά σε τελικό κυπέλλου Ελλάδας. Δεν είναι μια αισιόδοξη τοποθέτηση.
Ναι, ναι, ναι. Απλά διαπιστώνω ότι τα ψέματα τελείωσαν, το έχουν καταλάβει όλοι. Και ο προπονητής, για να αφήσει κατά μέρος εγωισμούς και αποφάσεις οι οποίες δεν βοήθησαν την ομάδα, και οι παίκτες να αφήσουν στην άκρη τα μουτσουνάκια και τις γκρίνιες και έτσι, αυτή την εικόνα την απαράδεκτη που έδειξαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το επισημαίνω, διότι όπως είπαμε και χθες, δεν είναι άμυρες δίνων υπέκτες. Είναι πολύ βολικό να φταίει ο Φερέιρα σε όλα. Με φταίει, σαφώς φταίει. Να είναι από δύο ποπές. Το γεγονός ότι αυτή η ομάδα δεν βγάζει ένταση στο γήπεδο, ποιος φταίει, εγώ, εσύ. Λοιπόν, αν ήταν να φταίγαμε εμείς, θα το διορθώναμε γρήγορα. Άμα φταίγαμε εγώ και εσύ, θα βρίσκαμε την άκρη. Ναι, για να κερδίσουμε την Ξάνθη, για να κερδίσει μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ την Ξάνθη. Εντάξει, οκ. Okay. Yeah. Εντάξει. Δηλαδή, μην τελαθούμε. Μην τελαθούμε κιόλας. Ναι. Τώρα, οι κυρικές συνθήκες είναι ίδιες για όλους αυτούς που πιστεύουν. Δηλαδή, δεν είναι ό,τι είναι για τον ΠΑΟΚ, είναι για τον Ολυμπιακό. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Δεν ψάχνουμε καμιά δικαιολογία. Μπείτε μέσα, φάτε σίδερα. Υπάρχουν πολλές ωραίες εκφράσεις. Το μαχαίρι στα δόντια και αυτά που λέμε είναι κλισέ, αλλά είναι η πραγματικότητα. Μόνο έτσι. Με ένταση και με πάθος. Κώστα. Ναι, η ένταση, το πάθος, το καθαρό μυαλό έδωσαν τη νίκη που ήταν και μισή πρόκριση, αν όχι 3/4 πρόκριση, στο παιχνίδι Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, αντίστοιχα και ανάλογα, περιμένω να συμβεί και σήμερα με την εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Παρακυδενεύουμε καμία πρόβλεψη για δεκάδα? Δηλαδή, η απορία των περισσότερων είναι τι θα γίνει στα στόπερ. Θα βάλει πάλι το Βιερίνια, θα βάλει το Μάτος, θα επιστρατεύσει τον Πιτσιρικά, για τον οποίο ακούμε εξαιρετικά πράγματα, τον Μιχαηλίδη. Τι βλέπεις? Σαν δεν πρόλαβε να κάνει προπόνηση για να δείξει. Τι να σου πω. Πιθανότατα να δούμε το Μάτος με το Βιερίνια δεξιά και τον Γιαννούλη αριστερά, Μάτος Ίγκανσον δηλαδή, έτσι ώστε αν χρειαστεί μετά να μπορεί να μετακινηθεί ο Μάτος αριστερά, να είναι πιο ψηλά ο Βιερίνια, να μπει ο Μιχαηλίδης στην πορεία του αγώνα, που δίνει αυτή η επιλογή, δίνει περισσότερες λύσεις εσωτερικές μετά. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ναι, να δούμε, ναι, ναι, δηλαδή το Μαρούσιο με τον Μίσιτς στα χαφ, τον Μπέλκα σίγουρα στον άξονα, τώρα Μπίσες Βαρκελινιό στα άκρα και μπροστά, τι να πω, μάλλον Σιντέρσκι. Είναι μια έτσι εικόνα ομάδας που μπορεί να έχουμε σήμερα. Τώρα από εκεί πέρα και ο Άκμον έχει κάποιες πιθανότητες να παίξει αυτή τη Σφιντέρσκα, αλλά νομίζω προηγείται ο Πολωνός. Θεωρητικά, ε. Ναι, ναι, ναι. Και ναι. Ο Λάπλου θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει κάποιες πιθανότητες να ξεκινήσει μπροστά από τον Γιαννούλη ή και δεξιά και να πάει ο Λιμιός εκεί, γιατί αριστερά έχει έτσι κάποια παιχνίδια στα οποία έδειξε μια σημαντική διαφορά. Όλα αυτά είναι σε σχέση και με το τι βλέπουν από την απέναντι πλευρά, από τον Ολυμπιακό, ο οποίος δεν έχει πολλές επιλογές, αλλά έχει συγκεκριμένες επιλογές οι οποίες τον οδηγούν το τελευταίο χρονικό διάστημα σε επιτυχίες. Ένα ερώτημα είναι ποιος θα παίξει κατά το πρόσωπο του Ολυμπιακού. Υπάρχει και ένα θέμα, ακούγεται και τον νεαρό τον Τσολάκη. Θα το δούμε. Ναι. Θα το δούμε. Ναι. Κώστα, πιστεύεις, ξέρω ότι είναι δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Πιστεύεις όμως ότι αυτό το παιχνίδι μπορεί να γίνει εφαλτήριο, μπορεί να γίνει δηλαδή αυτό που λέμε η απαρχή μιας αντεπίθεσης, το σημερινό αποτέλεσμα να δώσει όθηση και για τα play-offs, να δώσει ενέργεια στους παίκτες, να ξαναγεμίσει τα πνευμόνια τους με αυτοπεποίθηση και στον κόσμο και σε όλη την οικογένεια, σε όλο τον οργανισμό εννοώ. Με αυτό το πάω και δεν πιστεύω τίποτα. Δεν πιστεύεις, ε? Όπως το λέω, τίποτα πιστεύω. Ούτε προς το καλό, ούτε προς το κακό. Ναι. Τι να σου πω για τα play-off τώρα. Αν θεωρήσουμε, Κωστή, ότι εγώ το θεωρώ δεδομένο ότι η αγωνιστική, η πρώτη αγωνιστική που είναι προγραμματισμένη και την Κυριακή θα πάρει αναβολή. Δεν θα έχουμε πρωτάθλημα την Κυριακή. Θα γίνει με ένα άδειο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι. Θα έχουμε την κλήρωση των 10 αγωνιστικών του μήνυ πρωταθλήματος. Αλλά μεταφέρουν την αγωνιστική για την επόμενη Κυριακή μαζί με την έναρξη των play-out. Ναι. Τώρα να σου πω από σήμερα θα γίνει σε 10 μέρες. Στον ΠΑΟΚ. Με τίποτα δεν υπάρχει. Την επόμενη ώρα τι θα γίνει. Σωστό. Υπάρχει περίπτωση να έχει βγει κάποια απόφαση αύριο Πέμπτη και αυτό να επηρεάσει και την
ας πούμε την κλήρωση θα μπει αστερίσκος στα... Όχι, όχι. Όχι τέτοια πράγματα, έτσι. Λίγο, να τα βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Ναι. Η αναβολή κατά μία Κυριακή είναι αποτέλεσμα επιθυμίας του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, ναι, του Άρη, του ΠΑΟΚ, ένα. Ναι. Είναι λόγω του προβλήματος να οργανωθούν οι ομάδες, γιατί δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το πρόγραμμα, με ξενοδοχεία, αεροπορικά, εισιτήρια. Μάλιστα. Ωραία, ωραία. Δεν το ήξερα. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι, ναι. Και ένα τρίτο είναι ότι δεν προλαβαίνει η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας να ορίσει τρεις τριάδες ξένων, τρεις πεντάδες ξένων διαιτητών για την Κυριακή. Ναι. Είναι μια συνάρτηση. Είναι μια συνάρτηση. Μάλιστα. Είναι μια συνάρτηση. Mm-hmm. Γι' αυτό και δεν πάμε σε μια αναβολή ολοταχώς, ε. Ναι, ολοταχώς. Μάλιστα. Άρα, ναι, ναι, άρα έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι 10 μέρες μετά. Αν παίζαμε τώρα Τετάρτη Κυριακή, μπορεί αυτό το πράγμα να έχει επίδραση στον οργανισμό της ομάδας. Μια ας πούμε σπουδαία εμφάνιση σήμερα, ένα μεγάλο σκορ μπορεί. Αλλά μετά από 10 μέρες, όπως λες, άγνωστε βουλέ της ομάδας φέτος. Έχουμε δει πράγματα φέτος που πραγματικά δεν υπάρχει σταθερότητα, δεν μπορούμε να διακινδυνέψουμε. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να προβλέψω, δεν μπορώ να δω τόσο μακριά. Ναι. Θα δούμε λοιπόν, θα δούμε. Βλέπουμε ότι τι έγινε χθες, για να πάμε και λίγο σε αυτά που έγιναν στο ΣΕΦ, Κώστα, θέλω, ενώ είναι μπάσκετ, δεν πολύ συζητάμε για μπάσκετ, με μία ακόμα φορά τον Ολυμπιακό να δείχνει το χαρακτήρα του, να δείχνει σε όποιο άθλημα και αν είναι, είδαμε πράγματα και θάματα στο ΣΕΦ και δεν έχει τίποτε που να προκαλεί αυτό εντύπωση. Εντύπωση και... Και εντάξει, πάντα αυτά γίνονται. Και εκπλήξη. Είχαν άνθρωποι, ο παδί του Ολυμπιακού, συνδεσμένοι του Ολυμπιακού, διαπιστεύσεις, στη γραμματεία ήταν, βρίζανε τον Γιαννακόπουλο, πατάξτε, αυτός είναι Ολυμπιακός. Εδώ τώρα μαθαίνω ότι σήμερα είχαν κλήσεις σε απολογία για το Σαββατοκύριακο, για την Κυριακή, και ο Καραπαπάς δεν είναι μέσα που έφτασε μέχρι την εστία και έκανε υποδείξη στο διοικητή. Ναι. Ίσως θεωρήθηκε center four, center back, εκεί κάποιο αστερίσκο θα έχουν στον κανονισμό. εκεί που έφτασε. Δηλαδή αν φτάσαμε σε αυτό το σημείο, καταλαβαίνω τι γίνεται. Βλέπω τώρα το βιντεάκι στο ΙΜΠΑΟΚ από το ΣΕΦ, οι απειλές στον Πιτίνο, που είναι μια προσωπικότητα ας πούμε παγκόσμια, και οι απειλές με ευρεολόγιο, κουκουλοφόρη μέσα, ζούγκλα. Μάλιστα. Αυτοί είναι που κουνάνε το χέρι στον ΠΑΟΚ και στον υπόλοιπο κόσμο. Έτσι ακριβώς. Να πω. Κουνάνε το χέρι. Εντάξει. Δεν υπάρχει. Η κατάσταση, σου λέω, έχει ξεφύγει. Δεν ξέρω τι γίνεται και με την αστυνομία στην Αθήνα. Θα χρειαστεί να δούμε σοβαρά ορισμένα πράγματα. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Έχουν αποφασιστεί τελείως με την ανοχή του κράτους. Ναι. Ξέρεις, κάθε μέρα σκέφτομαι αυτό που λέμε στον αέρα και που το επαναλαμβάνεις σαν μότο, σαν κατακλείδα όσων λέμε, ότι δεν είναι αθλητικό το θέμα, Κωστή, δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι κοινωνικό. Βαθιά. Και δεν βλέπω να υπάρχει καμία αντίδραση, σαν να είναι εν υπνώση όλος ο κρατικός μηχανισμός, ειδικά εκεί, στραβά μάτια. Δεν τρέχει και τίποτα και μένεις άφωνος. Λες, ρε παιδιά, κάποια αντίδραση εκεί, γιατί εφόσον γίνεται αυτό θα ξαναγίνει, έτσι. Και πάλι και ξανά και ξανά. Οπότε... Έχει χαθεί το τόπι, λίγο θα πρέπει να αντιληφθούν οι διορισμένοι από τον Ολυμπιακό Υπουργή στην κυβέρνηση, ότι με μαθηματική ακρίβεια δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα στους υπόλοιπους. Και θα πρέπει οι μη διορισμένοι από τον Ολυμπιακό στην κυβέρνηση να αντιδράσουν. Δεν είναι η εικόνα αυτή που παρουσιάζεται στην κοινωνία από τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Είναι ενεπτικό αυτό που συμβαίνει.
αυτή η έννοια σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αθλήματα, σε όλους τους χώρους, αυτή η ασυδοσία λειτουργίας του Ολυμπιακού είναι προκλητική, είναι εμετική. Ναι, ναι. Είναι έξω από τη λογική κάθε φιλάθλου άνθρωπου. Έτσι ακριβώς. Θα το λέω μέχρι να δούμε κάτι διαφορετικό. Ναι. Θα το λέω μέχρι να δούμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι εξώθαλμα αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουν λογική. Καμία. Ναι. Και επαναλαμβανόμενα. Δεν είναι ένα περιστατικό έτυχε. Σε διαφορετικά... Δεν μπορεί συνέχεια να τυχαίνει. Ναι. Είπαμε σύμπτωση που επαναλαμβάνεται, πάβει να είναι σύμπτωση. Εδώ και καιρό έχει γίνει. Αυτό είναι θεσμός έχει γίνει τώρα. Όχι... Μάλιστα, μάλιστα. Ωραία, Κώστα, δεν ξέρω αν θες να προσθέσουμε κάτι άλλο. Αυτά. Δεν υπάρχει. Παιχνίδι. Σήμερα ναι. Αυτό είναι η μέρα αγώνα. Αυτό, αυτό. Ελπίζω να δούμε ΠΑΟΚ. Να δούμε ΠΑΟΚ. Έτσι, το αποτέλεσμα θα έρθει εάν δούμε τον πραγματικό ΠΑΟΚ. Όπως τον είδαμε στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Και στα δύο. Δεν θέλω να την αδικήσω την ομάδα, γιατί και στην Αθήνα, στο ΆΚΑ, στον επαναληπτικό με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ είχε πάρα πολύ καλή απόδοση. Λοιπόν, κάτι αντίστοιχο να συμβεί και σήμερα. Μια καλή απόδοση. Η καλή απόδοση θα φέρει και το αποτέλεσμα. Είναι νομοτελειακό. Βέβαια μπορεί να παίξει καλά και να μην κερδίσει, αλλά δεν θα μπορεί κανείς να σε κρίνει για το πώς έπαιξες. Τα πάντα ξεκινούν από μια καλή εμφάνιση. Ακριβώς. Αυτή που λείπει από τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς. Αυτό ζητάει και ο κόσμος. Αυτό ζητάει. Μάλιστα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Να είσαι καλά. Και εγώ. Αύριο εγώ. Θα πούμε καλή πολλά περισσότερα σε σένα. Για το μάτς. Το καλή συνέχεια στο πρόγραμμα του Λίμπερο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Βασιλόπουλος. Το σχόλιο του είναι μια προσφορά από το Regency Casino Θεσσαλονίκη. Έχω εδώ κάτι να πάω σε αυτό θέλω. Εδώ θα πάω για να δω. Έτσι θα κλείσουμε. Θέλω, Χριστό, α, καλά που ήρθες φίλε, θα κάνεις την κλήρωση σήμερα, αγόρε μου, έλα εδώ. Θέλω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 92. Για πες. Από το 1 μέχρι το 92. Το 39. Το 39, φίλε, συγκλονίζεις, εκτοξεύεις την ακροματικότητα, θέλω να σου πω, αδερφέ μου. Το 39. Έχει τεράστια εισαγωγή, Ben Hur, το τρέχω. Στην Πάτρα αφιερώνεται αυτό. Γεια σου Κωστάκη, σε αυτή τη ιστορία. Λοιπόν. Ο τυχερός ή τυχερή, κάτσε να δω. Λοιπόν. Είναι γυναίκα. Η Χριστίνα σε 577 είναι αυτή που κερδίζει το σύστημα σιδερώματος. Η εισαγωγή είναι παραπάνω από τον Ben Hur. Εδώ νομίζω θα μπει. Καλησπέρα! Α, εδώ τέλειω. Να είστε καλά. Και εμείς. Πάμε παρακάτω. Έτσι, έτσι να φύγω. Λοιπόν, η Χριστίνα σε 577. Χριστίνα, επειδή είσαι από τα τηλέφωνα και δεν είσαι από τα κινητά, από το SMS, θα πάρεις να αφήσεις ονοματεπώνυμο. Για να πας να παραλάβεις το σύστημα σιδερώματος Boss, 180 ευρώ δώρο. Να είσαι πάντα τυχερή. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Έρχεται Ζαγόρας Γιώργος στο πέναλτι. Αλφα Πάρκ, χορηγός της εκπομπής Ποιος Αυτός 1-0. 23-10-42-44-44 με τις πιο φθηνές τιμές στο αεροδρόμιο. Και καυσόξυλα, ήδη μπάρμπεκιου και κάρβουνα Φυτάς Όλγας 206. Εκεί, στον τεπό. Όλοι όσοι στείλατε μήνυμα σήμερα στην εκπομπή, μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση για το Lithos Hotel & Spa. Με την νίκη σήμερα εγώ λέω 0 πίσω, 2 μπροστά. Θα τα πούμε στο γήπεδο. Σας φιλώ, σας χαιρετώ.